Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διούθε ο πρεπός εδογμάτισας την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατέρος ιεμ, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Εύχομαι στους μαθητές, στα παιδιά μας να έχουν τη φώτιση του Θεού και κάθε ευλογία και προκοπή στη ζωή τους, και στους εθελοντές, καθηγητές, τους παλαιούς που είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας και ξεκίνησαν και εργάστηκαν στο έργο αυτό, αλλά και οι νέοι που συνεχίζουν και επιτελούν το κοινωνικό αυτό έργο, ο Θεός να ευλογεί τη ζωή τους, να αμείβει τους κόπους τους και να χαρίζει υγεία σε αυτούς προσωπικά και στις οικογένειές τους. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας να κόψουμε την πίτα στα κοινωνικά φροντιστήρια, τα οποία εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές, τους καθηγητές, παλιούς και νέους, τον κύριο Βλάση Αδικόπουλο που είναι η ψυχή των κοινωνικών φροντιστηρίων και έδωσε την συνέχεια και τη σκητάλη στην κυρία Πιαδίτου που συνεχίζει το έργο αυτό. Είναι ένα έργο που πραγματικά πρέπει να στηρίξουμε όλοι, τιμά την πόλη μας. Είναι το κοινωνικό έργο που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στα όνειρά τους, να συνεχίσουν να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, να είναι προσεκτικοί σε αυτά που τους εκπαιδεύουν εδώ και τους βοηθούν, γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα τους αφιερώνουν χρόνο από το λίγο ελεύθερο χρόνο που έχουν όλοι. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Καλή εκπαιδευτική χρονιά πάνω απ' όλα στα παιδιά και στους εθελοντές. Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής όσο μπορεί θα είναι κοντά τους, θα στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Οπότε με αυτά θα κλείσω με ευχές. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και ό,τι καλύτερο το νέο έτος. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, παρόλο που ίσως ήταν λίγο δύσκολη ημέρα λόγω των εξελίξεων του καιρού. Αλλά νομίζω ότι καταρχήν ο νους μας σήμερα όλων, ναι, θα ανέβει. Είναι σε αυτόν τον πολύπαθο και δοκιμαζόμενο κόσμο της Τουρκίας και της Συρίας, με αυτή την φοβερή τραγωδία που βιώνουν αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι παρόλο που η κοπή μιας πίτας είναι ένα πολύ χαρούμενο και ευχάριστο γεγονός, με αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, όπως και να το κάνουμε, θέλουμε να είναι κοντά οι ευχές μας για κουράγιο, για δύναμη και μακάρι να διασωθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι και να μπορέσουν να επιβιώσουν κι όλες αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Γιατί αυτό αποτελεί για μας μια ομπρέλα προστασίας, συμπαράστασης σε αυτό το έργο που γίνεται εδώ. Πολλοί από εσάς έχετε έρθει πολλές φορές και μας συμπαραστέχεστε. Κάποιοι είστε και μέλη του Συλλόγου των Φίλων των Κοινωνικών Φροντιστηρίων. Και άλλοι ίσως έχετε έρθει για πρώτη φορά. Θέλουμε αυτό το μήνυμα αυτής της δράσης της εθελοντικής που γίνεται σε αυτό το χώρο εδώ και είναι 13ος χρόνος πια φέτος,
να δοθεί στην πόλη, να δοθεί πιο πέρα, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος στη σημερινή εποχή με όλες τις δυσκολίες της και όλα τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι, τα προσωπικά, τα οικογενειακά και τα όποια γενικότερα. Αυτός είναι ένας τρόπος να απαντάμε στα ζητήματα άμεσα. Άμεσα. Γιατί η Μαρία, ο Γιάννης, ο Τζας, ο Καμάλ, τα παιδιά μας, και να μην πω παραπάνω, τώρα χρειάζονται τη βοήθεια που θα γίνει. Εσείς είστε αρκετοί εδώ και θα αναφερθώ κιόλας προσωπικά και ονομαστικά στην παρουσία σας, γιατί έχει κατά τη γνώμη μου σημασία αυτό. Εσείς είστε πολιτικοί, αρκετοί από εσάς, είτε στο Δήμο, άνθρωποι οι οποίοι από εσάς περιμένουμε να κάνετε προτάσεις και να βοηθήσετε να υλοποιηθούν πράγματα. Αλλά αυτό το άμεσο, το τώρα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και όχι μόνο για την εκπαίδευση. Ίσως ξέρετε ότι, από όσο λένε οι έρευνες, από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα είναι το σύστημα το εκπαιδευτικό της Δανικής Φιλανδίας. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε γενικότερα θέματα για τη Φιλανδία. Έχει λυμένα ζητήματα παιδείας, έχει λυμένα ζητήματα υγείας και εργασίας. Θα μου πείτε, άμα ένας λαός τα έχει λυμένα αυτά, είναι ευτυχισμένος. Νομίζω δεν φτάνει. Έχει κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το συνδυάζω. Οι κάτοικοι της Φιλανδίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δίκτυα. Είναι σε κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στους ανθρώπους και ειδικά στους ανθρώπους της δυτικής κοινωνίας, της πιο αναπτυγμένης κοινωνίας, το πρόβλημα της μοναξιάς. Το πρόβλημα ότι είμαι μόνος μου. Το πρόβλημα ότι πώς να ζήσω στη ζωή μόνος μου, άνθρωπος είναι κοινωνικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ, πέρα από κάτι που μπορούμε να προσφέρουμε ίσως στους μαθητές μας, ελπίζουμε και νομίζω ότι κάτι προσφέρουμε στα παιδιά αυτά, και όσον αφορά και από τα αποτελέσματα όλων των πράγματων, φαίνεται, υπάρχει και μία δικτύωση μεταξύ μας. Είμαστε φέτος 21 εθελοντές εκπαιδευτικοί. Κατά καιρούς έχουν περάσει πάρα πολλοί, άλλοι πήγαν σε άλλες δουλειές, φύγαν από την πόλη κτλ. Υπάρχουμε εμείς οι συνταξιούχοι, μεγάλοι. Έχουμε καθηγητές οι οποίοι είναι εν ενεργεία και είναι και παρόντες. Το πρωί είναι στο σχολείο του, στο δημόσιο σχολείο ή το ιδιωτικό του σχολείο και διαθέτουν κάποιες ώρες το απόγευμα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και έχουμε και παιδιά νεότερα, τα οποία ακόμη δεν έχουν βρει κάποια εργασία και προσφέρουν τη δουλειά τους εδώ. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα καλό δίκτυο εθελοντών εδώ. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, απλώς ήθελα και για κάποιους φίλους εδώ και παιδιά και γονείς που δεν έχουν ξαναπτύξει αυτά τα αισθήματα, να πω ορισμένα πράγματα. Είναι καλό όσο, και ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ το ότι είστε εδώ, είναι καλό αυτό του είδους την προσφορά που έχουμε εδώ να την αναπτύξουμε. Δηλαδή, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σκεφτεί και ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει, ότι στο επίπεδο του Δήμου μας, χρειάζεται αυτό που κάνουμε εμείς εδώ σαν κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές του γυμνασίου να επεκταθεί και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει αυτό όλο μόνο με εθελοντισμό. Πείτε μου αν δεν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για μια πραγματική σχολή γονέων. Όταν λέω πραγματική εννοώ όχι κάποια διαλέξη που διαλέξει στον χρόνο, εννοώ σχολείο. Για τους γονείς που αποκτούν παιδί για πρώτη φορά και πρέπει να μάθουν τι σημαίνει είμαι γονιός, για τους γονείς που το παιδί τους μπαίνει στην εφηβεία και αλλάζουν όλα, είναι ανάγκη να υπάρξει μια συστηματική τέτοια δουλειά. Άρα έχουμε ανάγκη να φτιάξουμε ένα ανοιχτό σχολείο, κοινωνικό σχολείο. Και θέλουμε και έχουμε κάνει την πρόταση στο Δήμο και την επαναφέρουμε και θέλουμε σήμερα που είστε αρκετοί εδώ, που φιλοδοξείτε είτε στο Δήμο είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή να είστε, να ακούτε αυτά που διαμορφώνονται κάτω ακριβώς στη βάση των ανθρώπων οι οποίοι ζουν άμεσα τα αισθήματα και σκέφτονται κάποιες λύσεις που μπορεί να μην είναι ίσως οι καλύτερες, αλλά η ιδέα τους είναι σημαντική και εσείς μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να την οργανώσετε έτσι ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί και να γίνει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω σήμερα, γιατί εντάξει, δεν είναι ώρα για να βγάλουμε μεγάλους λόγους. Λοιπόν, θα ήθελα μόνο να παρουσιάσω εσάς που είστε εδώ και μας θυμάται σήμερα. Είναι ο κύριος Σαγαράς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, που μας στηρίζει και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βιτινιώτης. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι η κυρία Σούπουλη, η οποία είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού και πρώην βουλευτής, όπως και ο κύριος Τσόβιας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και η κυρία Θελερίτη, πρώην. Δεν σας είδα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Μαρία Θελερίτη, επίσης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, έχουμε τον πώς το λέμε, υπεύθυνο της αντιπολίτευσης του Δήμου μας εδώ, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σταυρέλη. Και έχουμε αντιπροσωπεία από την παράταξη του κύριου Σταυρέλη, την πνοή δημιουργίας, καλά το είπα. Τον κύριο Μουρούτσο είναι μέλος μας κιόλας, είναι άνθρωποι που έρχονται συστηματικά. Έχουμε την κυρία Στημενοπούλου τη Γεωργία, ναι. Τον κύριο Μανολάκη, κάπου τον είδα. Ο κύριος Μανολάκης είναι πίσω. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχουμε άλλον από το Δήμο. Όχι, εντάξει, έχουμε μόνο την αντιπολίτευση. Θα θέλαμε να έχουμε και την συμπολίτευση. Λοιπόν, έχουμε τώρα και υποψηφίους βουλευτές. Τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός μας, έχει συμμετάσχει σε αρκετές αυτές τις δραστηριότητες μας. Τον κύριο Αδριανάκο, είναι με το κίνημα Αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Και συνάδελφός σας. Συνάδελφός σας, καθηγητής. Ποιον? Καθηγητής. Ναι, συνάδελφος, το ξέρω. Μην αδικήσω κάποιον που δεν τον έχω δει και δεν ξέρω. Και έχουμε και τον γραμματέα της νομαρχιακής του κίνηματος Αλλαγής. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Γιατί ευελπιστούμε πάντα στο ότι εδώ μπορείτε να μετάσχετε σε αυτόν τον προβληματισμό που αναπτύσσουν εδώ και που είναι αυθεντικός, γιατί όπως ξέρετε αυτό που κάνουμε είναι γιατί αυτό μας αρέσει και θέλουμε να το κάνουμε με τους μαθητές μας και είναι μια πηγή χαράς για μας αυτό που κάνουμε. Κυρία Στημενοπούλου είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Οπότε στηρίζει τις αποφάσεις μας και εκ μέρους της παράταξης. Εγώ από ό,τι είδατε δεν είπα πολλά, γιατί ήξερα ότι η κυρία Πιαδίτου, η οποία γνωρίζει εκ των έσω τα προβλήματα, ήξερα ότι θα σας μεταφέρει πραγματικά αυτό που έπρεπε να σας πει με τον τρόπο τον οποίο βοήθησε και τα είπε. Πρέπει να στηρίξουμε όλοι αυτό το οποίο μας ζητά. Και οικονομικά, συγγνώμη. Και οικονομικά εννοείται ο Δήμος, η Περιφέρεια. Και κάποιος από εσάς, αν θέλει, έχουμε και τη δυνατότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά. Κοντά στους εθελοντές και στα κοινωνικά φροντιστήρια και στο σύλλογο τους. Ξέχασα τον διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Τον έχω σημειώσει εδώ. Παρελήφθη, όπου εκεί επίσης γίνεται τον κύριο Σωτήρχο, όπου εκεί επίσης γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί εκεί αφορά τους ανθρώπους που δεν τέλειωσαν στο σχολείο, στη μαθητική τους ηλικία, ας το πούμε, και τους δίνεται η δεύτερη ευκαιρία, όπου μπορούν να πάνε έχοντας απολυτήριο δημοτικού για να τελειώσουν το γυμνάσιο και αν θέλουν να προχωρήσουν. Έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα που ξεκίνησε από εμάς, μια γυναίκα 35 χρονών που αποφάσισε ότι θέλει να μάθει να διαβάζει και να γράφει γιατί δεν ήξερε. Εδώ είναι η Νίκη μας, η οποία βοήθησε και διαδικτυακά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει βοηθάω να μάθει κάποιος να διαβάζει διαδικτυακά. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να δώσω το λόγο στον κύριο Βιτινιώτη, γιατί πρέπει να φύγει και να είναι. Βέβαια, συγγνώμη. Μακριά. Ευχαριστούμε. Όχι, αυτή η κοπέλα ήθελα να σας πω ότι τελειώνει τώρα το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και προσανατολίζεται για το Λύκειο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, πέρα από τα αποτελέσματα που έχουμε στην τρίτη Λυκείου και στις εισαγωγικές εξετάσεις των αυτών. Ευχαριστώ, κύριε. Μπράβο. Είναι γεγονός ότι έχουμε πρώτη φορά σε αυτό το περιβάλλον και πραγματικά επιφυλάχθηκε για μένα μια πολύ σπουδαία έκπληξη και γιατί αυτό που βλέπω είναι σημαντικό, αλλά και εκείνο που ακούσαμε από την κυρία Μαρία ακόμα σημαντικότερο.
όχι ότι ο Γιώργο, ο πρόεδρος, είπε λιγότερα και άρα υποδέστερα, είναι σίγουρα προσπάθεια η οποία είναι εθελοντική και ανήκει σε όλους. Έτσι λοιπόν, δεσιμότατε και καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να κόβουμε την πείνα και να ευχηθούμε η χρονιά που έρχεται να αφήσει πίσω της και να μην πάρει τίποτα από τα κακά της προηγούμενης χρονιάς. Και εννοώ βέβαια και πολέμους, εννοώ και COVID, εννοώ και όλα όσα μπορείτε να υποθέσετε κι εσείς και προσωπικά κακά, να τελειώνουμε και να μπούμε μέσα σε μια χρονιά η οποία θα είναι γεμάτη ευτυχία. Είπε λοιπόν ο Πρόεδρος ότι είχα εκφράσει την επιθυμία να πω δύο κουβέντες έτσι να με γνωρίσετε οπτικά. Είμαι ο νέος αντιπεριφερειάρχης της Κορινθίας, αλλά δυστυχώς το λέγαμε, έχουμε κάποιες πολλές υποχρεώσεις και θα πρέπει να αποχωρήσω, να φύγω και να σας αφήσω πίσω να χαρείτε την όμορφη αυτή μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Πείτε μας, κύριε Αντικόπουλε, εσείς που είστε και παλιός, πώς θα ακολουθήσουμε τη σειρά. Από εδώ και πέρα θα έχουμε καθιερώσει να μην πούμε κοντά στην εορτή των τριών ιεραρχών. Είναι η δάσκαλη των γραμμάτων, τρεις ιεράρχες. Ελάτε εδώ. Και έτσι λοιπόν ένα βιντεάκι πολύ μικρό, δεν θα σας αποσχολήσουμε πολύ, 4,5 λεπτά είναι. Κάποια πρότυπα μας προτείνει η Εκκλησία και το Πανεπιστήμιο μαζί για τους τρεις ιεράρχες, το οποίο θα το δούμε τώρα και αμέσως μετά θα κόψουμε και την πιτούλα μας. Και στη συνέχεια θα δώσετε τις θρησκές σας, θα πάρουμε τα συνεχίδια μας, θα το φτωρή υπάρχει εκεί, υπάρχει και ένα μικρό δωράκι εδώ για το όσο το θέλετε. Και εύκολα να πάνε καλά. Πώς ήσασταν στον αγιορτό μας το Σεπτέμβριο, είχατε ακούσει που είπα ότι έχω κάνει κάποιες επαφές και κάποια επικοινωνία με την περιφέρεια. Ο καημός μου αυτός είναι. Προσπαθώ αυτό να το επεκτείνουμε και στην περιφέρεια. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από 10 χρόνια εδώ δουλειάς που κάνουμε, τώρα μπορώ να πω πράγματι ότι είναι ένα τεράστιο έργο αυτό που έχουμε κάνει. Δεν το έχω πει μέχρι τώρα αυτή την κουβέντα. Και λέω ότι θα κάνουμε ένα μικρό έργο. Γιατί το λέω αυτό. Είχα σε επαφή με πολλούς και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Τατούλη και με τους πριν και εδώ αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτό είναι θεσμοθετημένο τα εκλογικά φορτιστήρια, νομίζουν ότι είναι μια δομή κρατική και μου λέει τι θέλετε να σας δώσουμε για να έρθετε στην Τρίπολη να το κάνετε. Λέω, δεν θέλω τίποτα να μου δώσετε. Εσείς να κάνετε να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο για να βοηθήσετε τα παιδιά της περιφέρειας, τα παιδιά των ορεινών χωριών. Όσοι είστε υποψήφοι, αν το πιάσετε αυτό που θα λέω τώρα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Η κυρία Πιαδίτου είπε ότι είναι μια δομή μεγάλη και βοηθάμε πολλά παιδιά. Αλλά από το φαινό τα παιδιά δεν τα βοηθάμε. Ούτε από τον Γιάννη, ούτε από το Κρυονέρι, ούτε από στις άλλες περιοχές, στην Αρκαδία κλπ. Ενώ μπορούμε, η πανδημία μεταξύ των κακών μας έκανε και ένα καλό, ότι μας έμαθε να δουλεύουμε από το υπολογιστή μας. Γιατί επομένως να μην φτιάξει η περιφέρεια ένα κοινωνικό διαδικτυακό φροντιστήριο. Ας έλεγε, σκεφτείτε το λίγο, εγώ μπορώ να βοηθήσω μέχρι κάποιο σημείο. Εγώ είτε πέρα πλατφόρμα συνέχεια σήμερα. Δεν χρειάζεται κύριοι βουλευτές, κοινωνικοί βουλευτές κλπ. Γιατί νομίζω αυτά είναι πράγματα πολύ εύκολα. Πέρυσι που δουλεύαμε με δύο φοιτήτριες εδώ μέσα και είχαμε αυτό το θέμα, λέει η κυρία Δικόπουλε, είναι πανεύκολο να γίνει αυτό που ζητάτε. Είναι πανεύκολο, ούτε χρήματα ζητάμε. Απλό να βρεθούν πέντε άνθρωποι, σαν την Αντικόπουλε, σαν την Πιαδίτρο, σαν την κυρία Μποσκούτα, που είσαι η κυρία Μποσκούτα, πήγα στο τέλος. Λοιπόν, να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι, είμαστε 10-11 χρόνια εδώ που βοηθάμε. Δεν θα βρεθούν τρεις άνθρωποι, πέντε που θα είναι κοντά στην περιφέρεια και θα το στήσουν. Και δεν είναι ότι οι καθηγητές αυτοί πρέπει να βρίσκονται για όσοι να διδάξουν, από το σπίτι τους θα κάνουν το μαθηματάκι τους. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Και σήμερα λειτουργούν και τέτοια διαδικτυακά φροντιστήρια και τα βλέπουμε. Άλλο ένα στο κοινωνικό σχολείο που είπε η κυρία Πιαδίτου, στο ανοιχτό κοινωνικό σχολείο που είπε,
Μελετάμε εδώ κάποια θέματα μεταξύ των άλλων, είναι τοπική ιστορία. Δεν έχουμε ανθρώπους εδώ να κάνουμε τοπική ιστορία. Έχουμε πολλούς. Δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να διδάξει τα αρχαία ελληνικά και να κάνουμε σαν κέντρο εδώ την αρχαία Κόρινθο. Δεν ακούγεται καλά αρχαία ελληνική γλώσσα με κέντρο την αρχαία Κόρινθο. Δεν ζητάμε τίποτα. Δεν είναι ότι που ακούς για το οικονομικό, μην νομίζετε ότι είναι, ξέρετε, ότι θα ζητήσουμε λεφτά ή όχι. Απλώς μπορεί μια βοήθεια καμιά φορά να χρειαστούμε. Εντάξει. Θέλω να το. Την αδιανάκτητη υποψήφια και ολόκληρη κυρία που είσαστε εδώ, κύριε Σταυρέλη. Βοηθήστε να ζάρετε σε αυτό το. Σε αυτό το τομέα που λέω. Είναι πολύ εύκολο. Ο κύριο Μουρούτσος από την πρώτη στιγμή είχε πράξει το μήνυμα να φτιάξουμε το σύλλογο και είπε ότι έκανε ενέργεια, δεν φτιάξε ένα σύλλογο για να μπορέσετε να βγείτε έξω και στην κοινωνία. Νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε να φτιαχτεί ένα κοινωνικό διαδικτυακό φροντιστήριο. Θα βοηθήσουμε πολύ κόσμο, είναι και προεκλογική περίοδος τώρα. Και κάτι μπορεί να γίνει. Κάποιος, κύριε Πρόεδρε, να καλέσουμε την κυρία Μαρδένα Σούκουλη, τη σύμβουλο του Πρωθυπουργού, για δύο ευχές, γιατί θα πρέπει να αναχωρήσει. Εγώ έρχομαι κάθε πρώτο στην Ελλάδα και πάντα είναι μεγάλη και η χαρά και η συγκίνηση. Και αυτό γιατί πραγματικά αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη για το έργο σας. Και εμείς πιστέψτε μου ότι κάθε φορά παίρνουμε δύναμη ακούγοντας τις δράσεις σας. Παίρνουμε δύναμη που τη χρειαζόμαστε. Και αυτό γιατί το έχω ξαναπεί και θέλω να το επαναλάβω, έχετε καταφέρει να κάνετε, που νομίζω ότι είναι το μυστικό της δύναμης των Ηνωμένων Ελλήνων, να μεταμορφώνετε το εγώ του καθενός μας σε εμείς. Και νομίζω ότι όταν κάνουμε το εγώ μας εμείς, παίρνουμε δύναμη και παίρνουν και οι άλλοι δύο μας. Και αυτό πραγματικά αξίζει να είναι παράδειγμα για όλους μας. Αυτή θα είναι και η ευχή μου για το 2023. Να καταφέρουμε εκτός από υγεία, αγάπη, φως, προκοπή και πρόοδο στα παιδιά μας, να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε το εγώ μας εμείς. Γιατί ο καθένας μας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο καθένας μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσω τον κύριο Σταυρέλη να δώσει δύο θέσεις και μετά να πάω. Δύο κουβέντες από μένα. Όλα τα χρόνια είμαι μαζί, παρόν, με όλους σας. Φίλος μου ο Μάριος Σταματάκη, δεν ξέρω με τα δίκτυα, Γιώργο, να φτάνει μέχρι και η Σαουδική Αραβία. Τα βλέπει, τα παρακολουθεί. Έσπηρε και εμείς στερίζουμε όλη η κορινθιακή κοινωνία με τη βοήθεια στη δική σας. Των καθηγητών, συνταξιούχων και νεοδιόριστων και αδιόριστων ακόμα. Τα παιδιά που έχουν την απόλυτη ανάγκη και τη στήριξή μας, εμείς τη δίνουμε απλόκαιρα όσο μας έχει ζητηθεί από πλευρά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, όπως τα είπε ο Πρόεδρος. Έτσι θα συνεχίσουμε και ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, καλά αποτελέσματα και συγχαρητήρια σε όλο το εκπαιδευτικό κόσμο που βοηθάει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό εγχείρημα. Καλησπέρα και από μένα. Θεωρώ ότι το κοινωνικό φροντιστήριο, όπως και το κοινωνικό παντοπολείο, είναι δομές που δημιουργήθηκαν από την κρίση και βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους ή και παιδιά, και γενικότερα το κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό φροντιστήριο βοήθησε παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια, γιατί δεν υπήρχαν τα ανάλογα εισοδήματα και να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τα άλλα παιδιά και να περάσουν στα ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή στα πανεπιστήμια. Επίσης, με τον καιρό, αγκάλιασε και πάρα πολλά παιδιά αυτά που λέμε που είχαν τη σχολική διαρροή, δηλαδή που δεν μπορούσαν στο σχολείο να μάθουν αυτά που θα έπρεπε και άρα τα βοηθάει, τα ενισχύει έτσι να παρακολουθούν και τα μαθήματα του σχολείου. Είναι μια δομή που κατά τη γνώμη μου πρέπει ο Δήμος να την αγκαλιάσει, να την υιοθετήσει και να βοηθήσει έτσι ώστε να πάρει ένα πιο θεσμικό χαρακτήρα για να μπορεί να προσφέρει περισσότερο έργο. Να έχει και τα απαιτούμενα
εργαλεία και δομές, ώστε να προσφέρει καλύτερο έργο. Αυτό το διαδικτυακό, το οποίο είναι πρόταση της όσα χρόνια εδώ, που ασχολείται λοιπόν πάρα πολύ με αυτά, κύριος Ανθοπόπουλος, θεωρώ ότι πρέπει να υιοθετηθεί, ο Δήμος πρέπει να το υιοθετήσει και να βοηθήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο να αποκτήσει αυτή τη δομή, έτσι ώστε και αυτό το Κοινωνικό Φροντιστήριο να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που δεν μπορούν τα παιδιά να παρακολουθούν φροντιστήρια. Και ιδιαίτερα με τις απαλλωτές κρίσεις που έχουμε, θα επιβεβαιωθεί αυτό το φαινόμενο. Και άρα θα είναι πολύ πιο χρήσιμο και η διαδικτυακή παρακολούθηση των μαθημάτων. Και όντως τίνεται αυτό και δεν είναι δύσκολο. Ήδη μάθαμε στην περίοδο της πανδημίας να λειτουργούμε όλοι διαδικτυακά. Και άρα θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει και θα το στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Κόβουμε την πίτα σήμερα στη σκιά της τραγωδίας. Οφείλουμε να πούμε δύο πράγματα γύρω από αυτό το μεγαλειώδες γεγονός, γιατί τέτοιο είναι, μια ανίποτη τραγωδία σε έναν λαό, σε δύο λαούς αν θέλετε, της Τουρκίας και της Συρίας, που χυμάζεται και από τον χειμώνα, αλλά και από την αυτή καθεαυτή τραγωδία. Είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται και η ελληνική κοινωνία, νομίζω, για λόγους γενικότερης τάξης, διεθνούς, οφείλει να τη στηρίξει. Από εκεί ακριβώς προκύπτει η έννοια της αλληλεγγύης που είναι ταυτόσιμη με την προσπάθεια που καταβάλει το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Είναι μια αναγκαία αλληλεγγύη από τους ανθρώπους που μπορούν μέσα από τον εθελετισμό να δώσουν πράγματα τα οποία συναισθημένη κοινωνία είτε αδυνατή είτε παντρανή πολλές φορές. Άρα λοιπόν εδώ το γεγονός αυτό 13 χρόνια μετά, κυρία Ανδρικόπουλε και κυρία Πιαδίτου, που είναι, ευχαριστώ εδώ, έχω ότι το να πω πολλά συγχαρητήρια είναι μάλλον μια τυπική φιλοπρόθεση. Εγώ θα πω πολλά ευχαριστώ και ατομικά προφανώς για αυτή τη μεγαλύτερη προσπάθεια που γίνεται και κυρίως όχι γιατί έχει συμφαθεί με αποτέλεσμα, αλλά για αυτή καθεαυτή την προσπάθεια. Το αποτέλεσμα προφανώς είναι στοιχείο της αποτελεσματικότητας και της σοβαρότητας μέσα την οποία είναι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται. Εμείς νομίζω ότι όσοι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε έτσι περαιτέρω σε αυτή την προσπάθεια που διαχρονικά συμβάλλει σε αυτή την προφανή αναγκαιότητα της κοινωνίας και των ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν να έχουν εξιδίων δυνάμεις για να μπορέσουν να πάρουν τα φώτα σε έναν πολιτισμό, θεωρώ ότι πέρα από την έννοια της αλληλεγγύης είναι μια σαφώς πολιτισμική λογική και δραστηριότητα και δράση μιας κοινωνίας που είναι αναγκαιότητα. Θερμά συγχαρητήρια, καλή χρονιά και ελπίζουμε η νέα χρονιά να δώσει ό,τι ακριβώς δεν έχουν δώσει προηγούμενα σε εσάς. Να είστε καλά. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους, πρόοδο και στη δομή των φροντιστήριων αλλά και στα παιδιά. Τα καλά πράγματα γίνονται όταν και όπου υπάρχει καρδιά και ψυχή. Και εδώ νομίζω ότι από τους ανθρώπους των φροντιστήριων υπάρχει πολύ και καρδιά και ψυχή και νομίζω ότι γι' αυτό γίνονται και καλά πράγματα. Ακούσαμε από δύο ανθρώπους με εμπειρία χρόνια στην εκπαίδευση δύο σημαντικές προτάσεις. Θα σταθώ πρώτα στον τρόπο με τον οποίο βγήκαν αυτές οι προτάσεις. Όχι, μου έκανε φοβερή εντύπωση, όχι με έναν ξερολισμό ότι εμείς, αλλά με μια σεμνότητα όπως ταιριάζει σε δασκάλους, πραγματικά. Πολύ σημαντικές προτάσεις, νομίζω ότι πρέπει και μπορούν να αγκαλιαστούν, είναι και ρεαλιστικές και να πω ότι υπάρχει ανάγκη και ιδιαίτερα για τη σχολή γονέων, το λέω και για το άλλο βέβαια, γιατί και εγώ είμαι στον χώρο της εκπαίδευσης, ακούμε ψυχολόγους στα σχολεία, δεν έχουμε ανάγκη από ψυχολόγους, έχουμε ανάγκη από γονείς και από σωστούς γονείς.
το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό εμείς που είμαστε στην εκπαίδευση. Να είστε καλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη δίνουν για μία ακόμη φορά λύσεις εκεί που η πολιτεία δυνατεί. Είναι τεράστιο το έργο σας. Είναι τεράστιο γιατί δίνετε βοήθεια, φτιάχνετε τις βάσεις σε παιδιά για να φτιάξουν τη ζωή τους, για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και δεν υπάρχει κάτι να πούμε γι' αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς. Όμως, πρέπει όλοι μας, η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορείτε μόνοι σας, είναι τεράστιο το βάρος. Γνωρίζω ότι φέτος με την οικονομική κρίση από συζητήσεις που είχαμε είναι πολύ περισσότερα τα παιδιά. Πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για το έργο που υλοποιείται και έχει τεράστια επιτυχία. Εγώ είμαι δίπλα σας από την πρώτη στιγμή. Έχω και τις προτάσεις μου και τις ιδέες που σας τις πρόσφερα και υλοποιήθηκαν και γι' αυτό είμαι και ευχαριστημένος και περήφανος. Χρόνια πολλά, καλή συνέχεια και καλό θα είναι κάποια στιγμή να εκλείψουν αυτά, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν. Και αυτό είναι βασικό και πρέπει να το εμπεδώσει η κεντρική εξουσία και κατά δεύτερο λόγο και εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Πριν από τρία χρόνια που είχε γίνει η αξιολόγηση εδώ του Πανεπιστημίου μας, του κ. Τσένος, το θυμάται πολύ καλά, μας είχαν καλέσει και εμάς ως δομή τα κοινωνικά φροντιστήρια να πάμε, γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Και η αξιολόγηση έγινε από καθηγητές ξένων πανεπιστημίων με πρόεδρο, τον κ. Κώστα. Τον κ. Γουγουλάκη, από το Πανεπιστήμιο στο Στοκχόλμη. Μάλιστα. Τον κ. Γουγουλάκη και στο Στοκχόλμη ο πρόεδρος. Όταν του είπαμε ότι εμείς κοινωνικά φροντιστήρια, μόλις άκουσε τη λέξη φροντιστήρια, σηκώθηκε πάνω και λέει: Γιατί λέει. Λέμε εδώ, θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να κάνουμε φροντιστήρια. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εκλείψουν κάποια στιγμή. Να δεν το θέλουμε, κανένας μας δεν το θέλει. Αλλά το σύστημά μας έτσι έχει διαμορφωθεί, που δεν μπορούμε, δεν θα αποφύγουμε ποτέ. Γιατί εγώ είμαι 25 χρόνια τώρα, γιατί να είμαι εδώ, κυρία Πιαζίτου. Και η κυρία Μποσκούτα είναι εδώ, κυρία Μποσκούτα, πού είσαστε. Κυρία Μποσκούτα, είχα να λάβει μαζί με την κυρία Πιαζίτου εδώ για τα κοινωνικά φροντιστήρια, αλλά έχει λίγο πλάνη. Ήρθα να πάρω να κόψουμε για να δώσουμε και... Λοιπόν, αν είναι κάποιος που θέλει να μας πει... Λέγοντας να εκλείψουμε, να μην είναι απαραίτητα και οι γνώσεις να παρέχουν και να έτσι, όχι και να θέλει κάποιος άκυρας ο διέχρος να μας πει ο κουβεντούλας. Σύντομα, γιατί τώρα είμαι χρόνια κοντά σας και πάντα με καλύψεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παλεύουμε για τους ίδιους σκοπούς από διαχρονικό μετερίζημα. Εσείς σε άλλες ηλικίες, εμείς σε μεγαλύτερες, προσπαθούμε πάντα να δώσουμε στους ανθρώπους μας να τους κάνουμε καλύτερους. Ούτως ή άλλως αυτό που θα πούμε όλοι. Μόνο που αυτό που κάνετε εσείς είναι ακόμα πιο σπουδαίο, γιατί είναι εθελοντικό, υπάρχει μια ιδιοτέλεια σε αυτό και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πράγματι, καλό να μην υπήρχε. Με την άποψη ότι θα έπρεπε η κοινωνία να προσφέρει ο εθελοντισμός και κλείνει τρύπες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, μπράβο σας που σας το κάνετε και δίνετε ένα καμπανάκι ότι εδώ κάτι πρέπει να διορθωθεί. Το θεωρώ πραγματικά σημαντικό. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Εμάς μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε, γιατί είστε αξιοθαύμαστοι. Καλή συνέχεια και γεια σας. Ο κύριος Ξένος είναι εκπαιδευτικός.
ήθελε αυτή σε ενηλίκο. Δεν ήθελα να πω τίποτα γιατί ο χρόνος είναι συμπερασμένο. Επειδή αναφερθήκαμε στο κοινωνικό σχολείο, να θυμίσω σε κάποιους που ίσως έχουν έρθει πρώτη φορά ή δεν το ξέρουν. Αυτή τη στιγμή η Κόρινθος είναι ενταγμένη στο δίκτυο πόλεις που μαθαίνουν, στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ξεκίνησε με το Σύλλογο των Κοινωνικών Φροντιστηρίων, όταν είπα στο Βλάση, δεν πάμε στο Πανεπιστήμιο που είναι 15 χρόνια εδώ και δεν έχει καμία επαφή με την πόλη. Βέβαια, ακολούθησαν δύο ημερίδες, προέβη ο κύριος Μπαγάκης τότε με τη δική του εμπειρία κλπ. Αλλά θέλω να πω, για να μην πω κάτι, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ιδέες, υπάρχουν άνθρωποι με ταλέντα και ικανότητες. Η κυρία Κλίμη εδώ δουλεύει τώρα στο εκπληκτήριο, πρώην εθελότριά μας εδώ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να ανθίσουν. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε την έννοια. Αυτή τη στιγμή διδάσκω σε προγράμματα ενέργων. Ξέρετε τι άξιοι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι στην Ελλάδα. Δεν περισσεύει κανένας εδώ πέρα. Και θέλω να πω ότι πολλά πράγματα, επειδή είναι και κάποιοι που είναι στην κεντρική πολιτική κλπ. Και κάποιοι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θέλουν όλα λεφτά. Μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα χωρίς λεφτά, αλλά να ακούσεις τους ανθρώπους και να μην δουλεύεις με αποκλεισμούς, η δική μου και οι άλλοι. Και στο Δήμο ευχαριστώ τον κύριο Ταλαρά προσωπικά, γιατί σαν πρόεδρος και τον βλέπω και σαν πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής κάνει πράγματα, αλλά θα του μεταφέρω ότι εγώ προσωπικά μιλάω, θα ήθελα μεγαλύτερη υποστήριξη από το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Να μας πει κάτι και ένας μαθητής μας. Νομίζω. Ο Ηλίας μας. Υποψήφιος για την Εθνική. Και από μένα χρόνια πολλά. Υγεία, εγώ είμαι απόφυτος. Δυστυχώς επαναλαμβάνω του ξανά τον ίδιο αγώνα. Για δεύτερη φορά είχα εισαχθεί στη βιολογία. Αθήνα. Δυστυχώς όμως οι νέες συνθήκες που επικρατούν δεν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Και ο μόνος τρόπος είναι η επανάληψη για δεύτερη φορά αυτού του αγώνα. Τι στόχο έχεις λοιπόν? Ο στόχος μου είναι οι στρατιωτικές σχολές, στρατιωτική ιατρική, την ιατρική και οι υπάρχοντες τομείς που υπάρχουν στρατιωτικές σχολές, ιατρική, φαρμακευτική και όλοι οι ιατρικοί και παραϊατρικοί παράγοντες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο στόχος λοιπόν εδώ του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι να αναδείξει το μαθητή, όχι μόνο εμένα που είμαι εδώ ως μαθητής, αλλά και άλλα παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, την οικονομική, διότι δυστυχώς το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Ειδικά μετά την κρίση και το δημοσιονομικό χρέος που υπάρχει μετά την κρίση του 2010, η χώρα μπήκε και σε βαθιά κρίση, αλλά αυξήθηκε η ανεργία. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν δουλειές με το πτυχίο τους. Δυστυχώς, οι διορισμοί δεν υπάρχουν στα σχολεία πλέον και αναγκάζονται να αποκτήσουν μεταπτυχιακά και διάφορα άλλα διπλώματα ώστε να μπουν στο δημόσιο. Αλλά εδώ όμως το κοινωνικό φροντιστήριο, με την όλη προσπάθεια και τον όλο αγώνα που επιτελεί, προσπαθεί να αναδείξει, όπως είπα, το μαθητή και να τον οδηγήσει στη νίκη της γνώσης. Είναι ένας αγώνας, όχι μόνο για τους καθηγητές, αλλά και για τους μαθητές. Δυστυχώς το υπάρχον σύστημα είναι δρακώτιο. Αποτελεί εμπόδιο στην εξέλιξη των μαθητών. Και το λέω ελεύθερα αυτό, διότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον δεν διαθέτουν αυτό το σύστημα. Εμείς όμως, λόγω της οικονομικής κρίσης και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν όχι μόνο την κοινωνία, αλλά και την κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις που όλα αυτά τα χρόνια διάλεξαν να καθοδηγήσουν αυτόν τον τόπο, αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, για όσο καιρό είμαστε ακόμη
Εδώ θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Καλή επιτυχία, Ηλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές. Μπράβο, για το έργο τους και για την προσπάθειά τους και για τον αγώνα τους. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό που μας είπε ο μαθητής εδώ να το πιάσουμε το πνεύμα και να δουλέψουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας αφήσουμε κάποιος εντελώς μας στους δικούς του τι θα κάνω, εγώ τι θα πω και λοιπά για να. Να δούμε στην ουσία τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Κυρία Μποσκούτα, ελάτε εδώ, κυρία Μποσκούτα. Δύο κυρίες με τον πρόεδρο να κόψετε την πίτα μας. Για περάστε, δύο κυρίες με τον πρόεδρο. Ναι, όχι μαζί, και οι τρεις. Σταυρώνουμε την πίτα μας, σταυρώνουμε στο όνομα του Παντός και του Αγίου του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το κόβουμε. Το πρώτο είναι το Χριστού και της Παναγίας μας, το κομμάτι. Το δεύτερο του Αγίου Βασιλείου. Και μπορούμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε τον εθελοντισμό. Βοηθήστε τον όσο μπορείτε. Βοηθήστε. Λοιπόν,